Πολύ γρήγορα λοιπόν να σας πω για το έντρο νήμιση της άλλης πλευράς του Ατλαντικού, τον Λαντράμ, ο Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος δέχτηκε τα πειρά από τους βουλευτές του κομματός του, του είπαν να παραιτηθεί. Ο ίδιος είπε ότι μπορείτε να μου κάνετε πρόταση μομφής, δεν τολμάτε. Εγώ θέλω να ολοκληρώσω τον Brexit και δεν με αφήνετε. Ουσιαστικά έχει γίνει πολύ μεγάλος άλλος, γιατί χρησιμοποίησε πολύ σκληρές εκφράσεις, όπως είστε προδότες, είστε ταπεινωτικοί, με αποτέλεσμα να του επιτεθούν οι βουλευτές της αντιπολίτευσης και να του λένε ότι εσύ προκαλείς το μίσος, αναφερόμενοι και στην βουλευτή. Τζο Κόξ, συγγνώμη, η οποία σκοτώθηκε από χέρι ανθρώπου που ήταν ακροδεξιός. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπάρχει μια χαοτική ατμόσφαιρα στο κοινοβούλιο. Ο ίδιος ο Τζον Μπέρκο, ο πρόεδρος της Βουλής, μίλησε για το πιο τοξικό κοινοβούλιο που έχει ποτέ προεδρεύσει και φυσικά όλα βαίνουν προς το χειρότερο και μένει να δούμε τι θα αποφασιστεί τελικά, εάν δηλαδή θα ασκηθεί τεράστια πίεση για να παραιτηθεί ή αν θα προκύψουν τώρα εκλογές. Ιουλία, ευχαριστούμε πολύ.